Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιάννης από το GGPT Gaming και κάνω αυτό το βίντεο οδηγό για να βοηθήσω πολλά παιδιά να κατανοήσουν τι είναι το Game Share και πώς μπορούν να κάνουν στην κονσόλα τους, έτσι ώστε να κάνουν με κάποιον φίλο τους μάλλον Game Share, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν πάρα πολλά λεφτά, με λίγα λόγια να πληρώνουν τα μισά λεφτά από ό,τι πληρώνουν τώρα για το gaming. Λοιπόν, τι είναι το Game Share? Το Game Share είναι η δυνατότητα που σας δίνουν όλες οι πλατφόρμες και όλες οι εταιρείες να μοιραστείτε είτε τη συνδρομή σας είτε κάποιο παιχνίδι που αγοράσετε μαζί με κάποιον φίλο σας. Με λίγα λόγια, εγώ π.χ. με ένα φίλο μου τον Νίκο που κάνουμε Game Share το PlayStation, αυτή τη στιγμή πληρώνει μόνο ένας συνδρομή συγγνώμη, και αν θέλουμε να αγοράσουμε κάποιο παιχνίδι και να το μοιραστούμε από κοινού, το αγοράζει μόνο ένας και έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και οι δύο και ταυτόχρονα μάλιστα το ίδιο παιχνίδι. Αυτό, παιδιά, γίνεται παντού όπως προείπα, δηλαδή γίνεται και στο PlayStation, γίνεται και στο Xbox, γίνεται και στο Nintendo Switch, γίνεται και στο Steam και τα λοιπά. Είναι μια δυνατότητα που δίνουν εταιρείες νόμιμη 100%, δηλαδή και στα επίσημα site τους, αν μπείτε και το googlάρετε, θα σας βγάλει και θα σας δείξει και τη διαδικασία και τα λοιπά. Και συμφέρει πάρα πολύ τους gamer και τους παίχτες και είναι καλό να επιλέξετε και να βρείτε κάποιον φίλο σας και να το κάνετε κι εσείς. Το κάνω αυτό το βίντεο με αφορμή καταρχήν να πω γιατί κουβέντιασα μέσα στη εβδομάδα τυχαία με δύο φίλους που έχουν PlayStation και πιάσαμε λίγο ζήτημα, συζήτηση μάλλον για το ζήτημα το οικονομικό και κανένας δεν γνώριζε ότι είχε αυτή τη δυνατότητα και πάλι καλά τα παιδιά έτυχε και το έμαθαν και πλέον το κάνουν και αυτοί με κάποιο φίλο τους. Λοιπόν, θα σας δείξω σήμερα πώς να το κάνετε για το PlayStation 5, το Game Share. Για το Xbox, παιδιά, έχουν κάνει ένα πολύ αναλυτικό και ωραίο βίντεο η Xbox Ελλάς και ο Ιορδάνης. Όσοι θέλετε θα σας βάλω το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Όσοι δεν το έχετε δει και θέλετε να δείτε πώς να το κάνετε, οπότε να πατήσετε και να το δείτε βήμα και αναλυτικά πώς θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω εδώ στο PlayStation. Είμαι στην κονσόλα μου. Αν π.χ. εγώ, όπως σας είπα, με τον φίλο μου τον Νίκο που μοιραζόμαστε, που κάνουμε Game Share, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνετε εσείς. Μου δίνει ο Νίκος τα δικά του τα στοιχεία. Συνδέομαι στην κονσόλα μου με τα δικά του τα στοιχεία και αφού συνδεθώ, πάω στις ρυθμίσεις, εδώ που πάνω στο γρανάζι, πάω στο χρήστες και λογαριασμοί, πάω στην κατηγορία άλλο, τώρα εμένα η κονσόλα μου είναι στα ελληνικά, τώρα θα το καταλάβετε και στα αγγλικά αν εσείς την έχετε, και πάω και στην επιλογή που λέει κοινοποίηση οθόνης και παιχνίδι εκτός σύνδεσης και πατάω το κουμπί ενεργοποίηση. Μόλις το πατήσω εγώ αυτό το κουμπί θα έχω δυνατότητα ό,τι έχει ο Νίκος στην βιβλιοθήκη του από ψηφιακά παιχνίδια, θα έχω τη δυνατότητα να τα κατεβάσω και να τα παίξω στην κονσόλα μου. Αντίστοιχα, το ίδιο πράγμα έχει κάνει και ο Νίκος στην κονσόλα τη δικιά του με το δικό μου το λογαριασμό και μπορεί από εκεί και πέρα να παίξει. Λοιπόν, μόλις το κάνουμε αυτό, παιδιά, δεν χρειάζεται εγώ π.χ. να ξαναμπω στο λογαριασμό του Νίκου, έτσι. Μπαίνω από εδώ και πέρα κανονικά στο λογαριασμό μου. Ανοίγω μια παρένθεση, επειδή ορισμένες φορές στο PlayStation το έχω παρατηρήσει αυτό, στο Xbox δεν το έχω συναντήσει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Ορισμένες φορές μπορεί π.χ. να έχει αγοράσει ο Νίκος κάποιο παιχνίδι και εγώ να μην μπορώ να το κατεβάσω. Έχει γίνει αυτό πολλές φορές, θα μπορούσα να πω. Έτσι, δεν είναι τίποτα. Απλά μπαίνω επιτόπου στο προφίλ του Νίκου, το πατάω να κατέβει στην κονσόλα μου. Έτσι, ξεπερνιέται αυτό το bug και μόλις κατέβει κανονικά από το προφίλ μου, μπορώ και το παίζω. Δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αυτή την λύση γενικά μπορείτε να την κάνετε αν δεν θέλετε να μοιράζετε με κάποιο τα παιχνίδια σας και τις συνδρομές σας με κάποιο άλλο παιδιού εκτός σπιτιού. Μπορείτε να το κάνετε, το κάνουν μάλλον και οι οικογένειες που υπάρχουν σε ένα σπίτι, έχουν μία κονσόλα και έχουν πολλά προφίλ και μπορούν και μοιράζουν τη συνδρομή με αυτά τα προφίλ τους. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, ουσιαστικά η συνδρομή που έχει, το προφίλ μάλλον, συγγνώμη, που έχει τη συνδρομή και αγοράζει τα παιχνίδια, το κάνει στη δικιά του την κονσόλα και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε άλλος μπει με το δικό του το προφίλ σε αυτή την κονσόλα θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια και τις συνδρομές. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι. Πραγματικά εύχομαι να βοήθησα παιδιά και να πραγματικά να γλίτωσαν λεφτά και να τα αξιοποιήσουν σε κάτι άλλο, ας πούμε, όπου αυτοί θέλουν και πιστεύουν. Λοιπόν, αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βιντεάκια γενικά, κάνουμε διάφορους οδηγούς, ό,τι κολπάκια βρίσκουμε, τα ανεβάζουμε κτλ. Κάντε ένα follow στο κανάλι μας, κάντε ένα like και αν έχετε κάποια απορία για αυτό το βίντεο, κάτι δεν καταλάβετε ή κάτι δεν εξήγησα καλά, εδώ είμαστε στα σχόλια, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε και εδώ είμαι να σας βοηθήσω και να σας διευκρινίσω. Λοιπόν, για χαρά σε όλους, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.